Έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά, χιόνι σε παιδινές περιοχές ακόμη και στο κέντρο της Λιβαδιάς και πολικές θερμοκρασίες συνέθεσαν το σκηνικό του καιρού στη Βιωτία. Είναι απρόβλεπτος ο καιρός. Παρακολουθούμε τα site, παρακολουθούμε τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Βλέπουμε ότι είναι απρόβλεπτος. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε κάτι. Είμαστε σε ετοιμότητα. Καθαρίσαμε και χθες. Ο ορεινός όγκος του υλικού να φορτώνεται με νέο χιόνι, δημιουργώντας μικρά προβλήματα στις μετακινήσεις στα χωριά του Δήμου Λεβαδέων και πολλά περισσότερα στους κατοίκους, καθώς πρέπει να ζεσταθούν. Διανύουμε το τελευταίο δεκαήμερο του πρώτου μήνα της άνοιξης και ο Μάρτης, επιβεβαιώνοντας τη θύμη του, επιμένει να δείχνει το σκληρό πρόσωπο του χειμώνα. Στον ορεινό όγκο του Ελικόνα χιονίζει ακατάπαυστα και στο ομώνυμο χωριό η χιονόστρωση σε ορισμένα σημεία αγγίζει τα 20 εκατοστά. Έχουμε όγκο χιονού λίγο, αλλά έχουμε στην Δημοτική Ενότητα του Κυριακίου, στη Δημοτική Ενότητα Κορωνία, στην περιοχή του Ελικόνα, δηλαδή στην Αγία Άννα και στο χωριό των Ελικών, στο Ζερίχη. Δυσλειτουργίες παρατηρήθηκαν και στην ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων στα σχολεία, καθώς παρά την αρχική απόφαση για 2 ώρες καθυστέρηση στην έναρξή τους, το πρωινό χιόνι απαγόρευσε τη λειτουργία τους. Με τα σχολεία πήραμε μια απόφαση χθες το απόγευμα να λειτουργήσουν στην περιοχή του Κυριακίου μετά τις 10. Ωστόσο, με το νέο χιόνι το πρωί, είπαμε να μην λειτουργήσουν καθόλου σήμερα και να κάνουν τηλεκπαίδευση. Θα έχουμε νέα απόφαση. Το αφήνουμε λίγο προς το τέλος, γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές ότι και εκεί θέλει μια ισορροπία. Είναι πολλοί γονείς που δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους. Είναι άλλοι γονείς που έχουν ανασφάλεια, μην κρυώσουν τα παιδιά. Ωστόσο, είναι υποχρεωτική εκπαίδευση, άρα και εμείς είμαστε σε μια κατάσταση να βρούμε λίγο ισορροπία πριν τις ανακοινώσεις μας. Μηχανήματα του Δήμου ελέγχουν τον αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο ευθύνης τους, ενώ εκχιονιστικά μηχανήματα της περιφέρειας και Αλατιέρες κρατούν ανοιχτό το δρόμο Λιβαδιά Κυριάκη μέσω του Ελικόνα. Ίσως μόνο η πρόσβαση εντός του χωριού Ελικόνα να χρειάζεται τούτη τη στιγμή αλυσίδες και αυτό στο πλαίσιο της επιφύλαξης, της πρόληψης. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχουν πρόβλημα στο οδικό δίκτυο. Άστατος και με τα ίδια χαρακτηριστικά θα παραμείνει ο καιρός και αύριο Τρίτη σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ βελτίωση και αύξηση της θερμοκρασίας προβλέπεται από το απόγευμα της Πέμπτης. Αντιμετωπίσιμο είναι, θα το αντιμετωπίσουμε και ελπίζουμε ότι σιγά σιγά θα τελειώσει και αυτό. Αυτό που μας απασχολεί πιο πολύ είναι η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια, το κόστος στους πολίτες πλέον της θέρμανσης, γιατί δεν είναι ο χιονιάς τόσο αυτό, όσο είναι η παγωνιά που οι πολίτες πρέπει να ζεσταθούν.